Κύριε Καλησπέρα σα. Η Ελλάδα σήμερα σε ρόλο πρωταγωνιστικό. Πρωταγωνιστή στην Ουάσιγκτον στη συνάντηση Ομπάμα-Μέρκελ. Πρωταγωνιστή της Βρυξέλλε, όπου εκεί γίνεται μια συζήτηση στο Παρασκήνιο για να βρεθεί μια συμφωνία-συμβασμό. πρωταγωνιστής του G20 που συνέρχονται, των το, Υπουργών Οικονομικών που συνέρχονται στην Κωνσταντινούπολη. Ο κύριο Τσίπρα έκανε μια πολύ καλή παρουσία στη Βιέννη εκεί με τον κύριο Φάιμαν, Φάιμαν, τον, τον καγκελάριο της Αυστρίας, όπου ακούσαμε θετικά σχόλια για την Ελλάδα και να σκεφτεί κανείς ότι ο κύριος Φάιμαν είναι αυστριακός καγκελάριος και άμεσα συνδεδεμένος με τη Γερμανία, δηλαδή περίπου ομογάλακτος, κοινή γλώσσα, πολλά κοινά στοιχεία και χαρακτηριστικά, κάτι ανάλογο με Ελλάδα και Κύπρο που λένε. Και από εκεί και πέρα ακούσαμε και τον κύριο Βαρουφάκη να μας λέει και αυτός διάφορα πράγματα, όπως ότι να επαναλαμβάνει το 70% της συμφωνίας σε ό,τι αφορά τα, τα θέματα που αφορούν το παρελθόν μνημόνιο και το 30% που ζήτησε να ανασταλεί ή να αφαιρεθεί και να προσθεθούν τα στοιχεία που θα παρουσιάσει η ελληνική πλευρά στο Eurogroup μεθαύριο, κάτι το οποίο ανέφερε και η κυρία Μέρκελ στη Βουάσιγκτον, λέγοντας ότι περιμένουμε την ελληνική πρόταση. Η δική μου άποψη ήταν να παραμείνει η Ελλάδα στο ευρώ από το 2010 και ότι ε, περιμένουμε να είναι μια βιώσιμη πρόταση, η να μας οδηγεί σε μια λύση. Παράλληλα, έχουμε μπροστά μας τρεις συνόδους, το Eurogroup της Τετάρτης που θα είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στην Ελλάδα, η Σύνοδος Κορυφής την Πέμπτη που επίσης και αυτή θα έχει Ελλάδα, αρκετή Ελλάδα, θα έχει και το Ουκρανικό βέβαια μέσα και τέλος η Δευτέρα που είναι η πιο κρίσιμη, το Eurogroup το τακτικό για το Eurogroup της Τετάρτης είναι έκτακτο, όπου εκεί αναμένεται να υπάρξει και η τελική συμφωνία, δηλαδή μετά από μία εβδομάδα ακριβώς. Λοιπόν, Βεβαίω, κανεί δεν μπορεί να είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει συμφωνία, γιατί ο διάβολο, όπω λένε, κρύβεται στι λεπτομέρειε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει, δεν πρέπει να τα βλέπουμε όλα αυτά και με αισιοδοξία αλλά και με ελπίδα. Να πούμε ότι η ελληνική πλευρά ζητάει και εκείνη το φως της συμφωνίας και της συνεργασίας χρόνο μέχρι το Σεπτέμβρη σε μια συμφωνία ενδιάμεση που θα έχει και διαφορετικά ονόματα. Ε, τώρα το, την ρύθμιση του δημόσιου χρέους, δηλαδή όχι, δε, σταματήσαν να λένε τη λέξη κούρεμα και αυτό είναι μια, μια διαδικασία που οδηγεί σε μια συμφωνία και μια νέα συμφωνία η οποία θα έχει μια διάρκεια μεγαλύτερη και η οποία θα οδηγήσει την Ελλάδα σε αυτό που όλοι προσδοκούμε που είναι η ανάπτυξη, γιατί η ανάπτυξη είναι το ζητούμενο, γιατί αυτή δημιουργεί θέσεις εργασίας και όχι τα λόγια τα μεγάλα τα οποία τα ακούμε και τελικά στην πράξη δεν υλοποιούνται. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με έναν καλεσμένο που έχουμε εδώ κοντά μα, τον κύριο Γιάννου Γραμματίδη. Καλησπέρα σας κύριε Γραμματίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Παπαδόπουλο. Είναι τέο πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου και με πλούσια εμπειρία και γνώση γύρω από πολλά θέματα. Και παράλληλα έχει, είναι ένα πολύ πετυχημένο δικηγόρο με ένα γραφείο τεράστιο που δείχνει ότι δεν είναι ούτε άεργος, ούτε ανεπάγγελτος. Γιατί εμείς αυτή την εκπομπή, κύριε Γραμματίδη, καυτηριάζουμε αυτούς που θέλουν να μας σώσουν, χωρίς αυτοί να έχουν σώσει τον εαυτό τους πρωτήτερα. Αυτό είναι αλήθεια. Και χρησιμοποιούν την πολιτική ως επάγγελμα και όχι ως προσφορά, όπως ήταν και το αρχαιοελληνικό, που ήταν προσφέραν στα κοινά οι άνθρωποι, χωρίς να έχουν τίποτε να πάρουν. Και άκουγα πρωτήτερα πριν στον αέρα για τον πατέρα σας που υπήρξε για πολλά χρόνια βουλευτής και δημοσιογράφος νωρίτερα και ο οποίος από ό,τι την... μου <laughs> έχασε και δεν κέρδισε Απολύτως. μπαίνοντας στην πολιτική. Έχασε τα πάντα στον ναι, ναι, έχασε δηλαδή και μια μικρή περιουσία έτσι, που είχε εξανεμίστηκε. Τέλος πάντων. Αυτές έτσι γινόταν η πολιτική την εποχή εκείνη Έτσι, έτσι. Είναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτή, την... επειδή έχετε κάνει και στο Ελληνοαμερικάνικο Επιμελητήριο, να πάμε στο πιο πρόσφατο, που είναι το τελευταίο γεγονός, γιατί πολλά έγιναν σήμερα, αλλά αυτό είναι το πιο έγινε τώρα, mm -hmm. 8 η ώρα. Ε, την παρέμβαση Ομπάμα και τη συζήτηση που έγινε, που είναι πολύ σημαντικό να συζητηθεί, γιατί είτε το θέλουμε είτε όχι η Γερμανία παίζει ένα καθοριστικό ρόλο, είτε μας αρέσει είτε όχι, και από την άλλη μεριά Ομπάμα είναι Ομπάμα, είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς βλέπετε και ο Ομπάμα με μια αφοπλιστική ειλικρίνεια, στην προηγούμενη παρέμβασή του, από ό,τι θυμάστε, νομίζω ότι την έκανε από την Ινδία που ήταν, αν δεν κάνω λάθο, είχε πει ότι, ε, ότι πάλι για την Ελλάδα και είχε πει ότι δεν είναι ότι μα ενδιαφέρει. Στην ουσία, το λέω τώρα, δεν ήταν αυτά τα λόγια του. Μα ενδιαφέρει η Ελλάδα, απλώ η Ελλάδα. Μα ενδιαφέρει γιατί θα θυγούν και τα δικά μα συμφέροντα από μια κακή εξέλιξη των σχέσεων Ελλάδα-Ευρωπαίων εταίρων. Ε... Φαντάζομαι ότι δεν θα εξέπληξε κανέναν κύριε Παπαδόπουλε η καινούργια παρέμβαση του Προέδρου Ομπάμα η οποία είναι συνέχεια της προηγούμενης παρέμβασης που αναφέρατε που έγινε σε δίκτυο του CNN. Ε, βέβαια υπάρχει μια λογική σειρά ανάμεσα στις παρεμβάσεις του Προέδρου, του Αμερικανού Προέδρου ε, Παρεμβάσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει από το 2010 και μετά, όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Η Αμερική τότε θα θυμάστε ότι στην πραγματικότητα έκανε πάρα πολλές παρεμβάσεις σε ανώτατο επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Υπουργών Οικονομικών, στις Βρυξέλλες. Υπήρχε μόνιμη αντιπροσωπεία των ΗΠΑ με εκπρόσωπο του Treasury, δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών της Αμερικής εδώ στην Αθήνα. Άρα λοιπόν η παρουσία της Αμερικής ήταν συνεχής και βεβαίως συνεπής σε αυτή τη γραμμή ο Πρόεδρος Ομπάμα έκανε και την πρόσφατη δήλωση. Τώρα, όσον αφορά ε, την ίδια τη δήλωση του, πρόεδρο, του Πρόεδρου Ομπάμα και μάλιστα την προηγούμενη που έδωσε στο CNN, πρέπει να σας πω ότι ήταν ιδιαίτερα μελετημένη παρέμβαση. Και ήταν μελετημένη γιατί ένας Αμερικανός Πρόεδρος δεν περίμενε κανείς ότι θα ήξερε για μια μικρή χώρα... Ότι στην, έχασαν 25%, 25 οι πολίτες από οι πολίτες, το εισοδήματά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και δείχνει το ενδιαφέρον του Προέδρου Ομπάμα και κυρίως της Αμερικανικής Κυβέρνησης προ προς, το ελληνικό πρόβλημα, το οποίο ελληνικό πρόβλημα δεν είναι μόνο πρόβλημα της Ελλάδας. Ορθώς λέει ο καινούργιος Πρωθυπουργός ότι είναι πρόβλημα της Ευρώπης και ιδιαίτερα των χωρών εκείνων που έχουν ασθενέστερες οικονομίες και συμβαίνει να είναι οι χώρες του Νότου. Πώς ακούσατε τις προγραμματικές δηλώσεις πριν πάμε στον πιθανό συμβασμό που είναι προοφθαλμό εδώ μπροστά μα, Πώ πώς ακούσατε τις προγραμματικές δηλώσεις του κ. Τσίπρα γιατί Ειλικρινά, τα γεγονότα είναι τόσο πυκνά από χθε το βράδυ μέχρι σήμερα, σε 24 ο που έκανα να μοιάζουν μακρινέ οι προγραμματικέ δηλώσει, ενώ αυτέ θα ήταν κανονικά ένα θέμα για κύρια συζήτηση σήμερα. Ναι, έχετε δίκιο. Εγώ θα σημειώσω δύο πράγματα από τι προγραμματικέ δηλώσει του Πρωθυπουργού χθε. Το ένα είναι ότι είδα μία σειρά μέτρων. Είδα μία σειρά παρεμβάσεων που στην πραγματικότητα είναι δημοσιονομικού χαρακτήρα, με την έννοια ε, ότι πρώτον θέλει ε, να δημιουργήσει ένα ανθρωπιστικό πλέγμα προστασία των αστερεστέρων τάξεων, εκείνων δηλαδή οι οποίες επλήγησαν ω επιτοπλίστων από την ε, ε, πολιτική λιτότητα των προηγουμένων ετών, ε, και από την άλλη πλευρά ε, μίλησε για το ίδιο το κράτος, για παρεμβάσεις μέσα στο ίδιο το κράτος, όχι όλες τις παρεμβάσεις που θα περιμέναμε να ακούσουμε για ένα μικρό, ευέλικτο, επιτελικό κράτος, το οποίο θα είναι φιλικό στον πολίτη και στον επιχειρηματία, αλλά σίγουρα παρεμβάσεις οι οποίες δείχνουν την τάση της παρούσας κυβέρνησης. Ελπίζω όμως να μην εννοούσε ο Πρωθυπουργό μια επιστροφή στον κρατισμό, δηλαδή σε ένα μεγάλο κράτος, δυσκίνητο κράτος, το οποίο δεν θα μπορεί να, αποτελέσει, να επιτελέσει την αποστολή του. Τώρα, είδα και μέτρα τα οποία πρέπει να πω ότι με προβλημάτισαν. Παραδείγματος χάρη τον ρόλο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αυτό είναι κάτι το οποίο ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της νομίζω ε, ότι έχει μια μορφή σε επικινδυνότητα που ελπίζω από ποια να άποψη. αναθεωρηθεί. Εννοεί ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή υπηρεσίε από ό,τι κατάλαβα όπως η αντιτρομοκρατική, όπως ξέρω και εγώ εσωτερικά μέσα στην αστυνομία οι οποίες μπορούν να καλύψουν τα θέματα που αφορούν εσωτερικά την Ελλάδα. Με αυτή την έννοια νομίζω το είπε έτσι το, έτσι, το συνέλαβα εγώ. Μακάρι να είναι έτσι. Είναι κάτι διαφορετικό. Μακάρι να είναι έτσι, κύριε Παπαδόπουλε. Ε, ελπίζω, ελπίζω να είναι όπω το λέτε. Ε, Επαρκέστατε ήταν οι υπηρεσίε, οι παρεχόμενες υπηρεσίε μέσα από τα ίδια τα σώματα ασφαλεία. Αλλά βλέπουμε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών σε πάρα πολύ κρίσιμε στιγμές, της πρόσφατης ιστορίας έχει δείξει ότι ήταν καταλυτικός παράγοντας συνισφοράς και συμβολής στο έργο των κατασταλτικών αρχών. Η στροφή τώρα της Εθνικής Υπηρεσία Πληροφοριών σε μια μορφή έρευνες εκτός Ελλάδος θα έλεγα ότι είναι μια καινούργια αποστολή, η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, ε, δεν νομίζω ότι είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με την CIA και άλλες ανάλογες υπηρεσίες. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. Εκείνο το οποίο θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε περισσότερο είναι την παρεμβατική μας δυνατότητα σε πολιτικό επίπεδο, αυτό που λέμε lobbying στο εξωτερικό, κάτι το οποίο το έχουν αξιοποιήσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, γειτονές μας, όπως η ε, τουρκική κυβέρνηση, ε, οι τουρκές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, αλλά και άλλοι γειτονές μας, οι οποίοι σε κρίσιμες ώρες... Πάντως έχουν... και στις ΗΠΑ πολιτείες έχουν πάνω από 10 υπηρεσίες διάφορες μυστικές που αλληλοσυγκρούονται πολύ συχνά. Ε, αν ξέρετε τόσες πολλές πληροφορίστε με και εμένα. Εγώ είναι, τουλάχιστον... είναι πάρα πολλέ. <laughs> Εγώ τουλάχιστον που το έχω ψάξει <laughs> λίγο είναι πολλές που έχουν πει. Ε, δεν γνωρίζω τον ρόλο τη καθημερινή, εγώ ξέρω την κεντρική υπηρεσία. Εκτό από είναι η Ινδία είναι οι ναι. είναι πολλέ. Αλλά πάνω. εν πάση περιπτώσει, τώρα μίναμε σε ένα μέτρο. Ναι. Ε, υπάρχουν και άλλα. Εκείνο το οποίο δεν έχω δει ακόμα στι προγραμματικέ δηλώσει και περιμένω να το ακούσω από τα υπόλοιπα στελέχη τη κυβέρνηση, είναι τι θα γίνει με την ελληνική επιχειρηματικότητα. Ποιο θα είναι δηλαδή, κύριε Παπαδόπουλε, ποιο θα είναι το σχέδιο ανάπτυξη για την Ελλάδα. Θα μου επιτρέψετε να σα πω. Συγγνώμη, ότι... αλλά προποθέτει ένα κράτο που θα λειτουργεί υπέρ τη δράση και όχι υπέρ τη αδράνεια. Απολύτω. Γιατί η επιχειρηματικότητα, όπω ξέρετε, για να γίνει, θέλει δύο πράγματα. Ένα φορολογικό καθεστώ σοβαρό και σταθερό και ένα δημόσιο που να υπηρετεί αυτήν την πραγματική επιχειρηματική δυνατότητα και όχι να ευνοεί μόνο αυτού του γνωστού ε, χρυσοκάνθαρους. Έχετε απόλυτα δίκιο, αλλά εγώ θα συμπληρώσω άλλο ένα στοιχείο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά που λέτε. Μάλιστα, στη λειτουργία του κράτους κρύβονται όλες εκείνες οι στρεβλώσεις, οι οποίες στρεβλώσεις εμπόδιζαν ιστορικά ε, την επιχειρηματικότητα να ακολουθήσει το δρόμο της και να ανοίξει καινούριε κατευθύνσει. Στρεβλώσει δηλαδή, οι οποίε στην πραγματικότητα ήταν εναντίον ε, τη ε, ανταγωνιστικότητα τη χώρα και αναφέρατε ένα από τα στοιχεία της ανταγωνιστικότητας της χώρας, που είναι βέβαια το φορολογικό καθεστώς. Αν δηλαδή κάνουμε εκείνο που υπεσχέθει ο Πρωθυπουργό, δηλαδή ένα απλό, κατανοητό και δίκαιο φορολογικό σύστημα, μαζί όμως και με μια αποτελεσματική φορολογική διοίκηση, αυτά πράγματι θα μπορέσουν να καταστήσουν τη χώρα μας πιο ανταγωνιστική και μάλιστα θα έλεγα φορολογικά ανταγωνιστική, αυτό έχει να κάνει και με τους συντελεστές, ε, εάν λάβουμε υπόψη. Είπε, ναι, θα κάνει ενιαίο συντελεστή ναι, ο κύριο Τσίπρα. Ναι, αλλά να δούμε ποιο θα είναι αυτό ο συντελεστή, διότι για να έχουμε μια φορολογική ανταγωνιστικότητα που να μα βοηθήσει έναντι άλλων όμορων κρατών, οι οποίε έχουν χαμηλού φορολογικού συντελεστέ και βεβαίω προσελκύουν επενδύσει με αυτόν τον τρόπο, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα που περιμένω πραγματικά να το ακούσω από τι εισηγήσει που θα κάνουν οι αρμόδιοι υπουργοί στα πλαίσια του προγραμματισμού. Πάντω ω τώρα, για να είμαστε και δίκαιοι, η αποκρατικοποίηση ήταν το μόνο στοιχείο που δημιουργούσε μια κινητικότητα γύρω από την οικονομία και όχι νέε επιχειρηματικέ δραστηριότητε στη χώρα μα. Εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι κάποια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα που να αναπτύχθηκε από όσου επενδυτέ μα έλεγε ο κ. Μηταράκη ότι ήρθαν, είδαν και προχωρούν, αλλά εγώ νομίζω ότι απήλθαν. Έχετε απόλυτα δίκιο κύριε Παπαδόπουλε και τούτο διότι Uh, μέχρι σήμερα δεν καταφέραμε να άρουμε όλες αυτές τις τρευλώσεις uh, που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο το φορολογικό καθεστώς, είναι η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας, είναι τα διοικητικά βάρη τα οποία πέφτουν επάνω στις επιχειρήσεις και βέβαια είναι η λαβυρινθώδης γραφειοκρατία και το καθεστώς των αδειοδοτήσεων των επενδύσεων που κυριολεκτικά είναι ανατριπτικά οποιασδήποτε επενδυτική πρωτοβουλία. Είδα όμως από την άλλη πλευρά, ότι θέλει να κάνει ο Πρωθυπουργό τα λεγόμενα ΚΕΠ επιχειρηματικότητας. Αυτό, όσο και αν φαίνεται ότι είναι ένα μέτρο ε, ανάμεσα σε πολλά άλλα μέτρα, αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι στην πραγματικότητα θα έρθει και θα τονώσει το ενδιαφέρον και θα, των επιχειρηματιών, κυρίω των τόπιων επιχειρηματιών, σε όλη την Ελλάδα, με αποτέλεσμα να βρίσκεται αυτό το κέντρο, να βρίσκονται αυτά τα κέντρα κοντά σε εκείνου που θέλουν να ασχοληθούν με την αγροτοδιατροφική επιχειρηματικότητα, με τον τουρισμό, με την ενέργεια, αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά βήματα τα οποία βρίσκονται προ τη σωστή κατεύθυνση. Μου έκανε εντύπωση πάντω που είπε και ένα άλλο θέμα. Που είπε ότι δεν θα υπάρχει, αν έχει το κράτο τα στοιχεία, δεν θα τα αναζητά η υπηρεσία να σου λέει φέρει και αυτό το πιστοποιητικό, όταν το έχει μια άλλη κρατική υπηρεσία. Και αυτό νομίζω ότι μπορεί να διευκολύνει και τον πολίτη που μα φλωμόναν στα πιστοποιητικά που θέλουν να, να τους παρουσιάσουμε και τον επιχειρηματία που δεν θα χρειάζεται να φέρνει χαρτιά από τη μία υπηρεσία στην άλλη και να καθυστερεί και να μπλοκάρει γενικά αυτή η διαδικασία μια έναρξη λειτουργία επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό όμω προποθέτει ολοκλήρωση τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα θα επιτευχθούν εάν επικοινωνεί η μία υπηρεσία με την άλλη μέσα από την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Και ξέρετε ότι η σημασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι πάρα πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα διότι δημιουργεί ένα ανάχωμα, ένα εμπόδιο ανάμεσα στον πολίτη και στον δημόσιο λειτουργό και αυτό θα μειώσει σε αφάνταστο βαθμό τη διαφθορά. Διότι η διαφθορά ακριβώς εστιάζεται επάνω στην παραδοσιακή και ιστορική, αν θέλετε, σύνδεση και σχέση ανάμεσα στον πολίτη και τον δημόσιο υπάλληλο. Ε, άκουσα και άλλα ε, μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Τι ε, σας που... έκανε εντύπωση και πείτε μου και τα θετικά και τα αρνητικά. Μέχριος. Γιατί μίλησε, να σας ένα παράδειγμα, μίλησε για δημόσιες επενδύσεις και δεν μας εξήγησε τι εννοεί εννοεί δημόσιες επενδύσεις που αφορούν υποδομές, που εντάξει εκεί πρέπει το κράτος να έχει μία πρωτοβουλία, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τους δρόμους και με τα, και με τα σιδηροδρομικά δίκτυα, ή εννοούσε, ξέρω κι εγώ, επιχειρηματική προσέγγιση του κράτους που έχει ως τώρα, όπως γνωρίζουμε όλοι, αποτύχει. Ελπίζω Ελπίζω να μην εννοούσε αυτό το δεύτερο το οποίο αναφέρατε. Ναι, γιατί το είπε γενικά. Εγώ τα το... με προσοχή την ομιλία. Ναι, αλλά το... έκανε όμω και ειδικότερε αναφορέ. Για, την, για την... ιδιωτική επιχειρηματικότητα. Ναι, ε, όχι, έκανε και για, την... Έκανε και για τι αποκρατικοποιήσει και αν θέλετε έδωσε και το στίγμα για πρώτη φορά του τι εννοεί όταν λέει αποκρατικοποίηση. Υποδομέ, είπε και. Ανέφερε και, και υποδομέ. Και, και... και... ό υπέδαφο και όλα τα. Είπε όμω επίση. Ορυκτό πλούτο κτλ. Ότι Είπε όμω επίση ότι θέλει να απομακρύνει το κράτο από εκείνε τι επιχειρηματικέ δραστηριότητε, οι οποίε είναι επιχειρηματικο... δραστηριότητε του ιδιωτικού τομέα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, Αυτό σημαίνει ότι θα φύγουμε από την έννοια της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας και θα πάμε στην έννοια της διαχείρισης, της αξιοποίησης, με άλλον τρόπο δηλαδή, της δημόσιας περιουσίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό μέτρο. Παράλληλα, εκείνο το οποίο είπε είναι ότι θα κρατήσει το κράτος α, την ιδιοκτησία των υποδομών του. Αυτό είναι πολύ σωστό. Και είναι πολύ σωστό διότι άλλη η ιδιοκτησία και άλλο η διαχείριση των υποδομών. Άρα λοιπόν, ναι, Φαντάζομαι ότι αυτό εννοεί ο Πρωθυπουργό. Ναι, στι στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στο ιδιωτικό management των δημοσίων υποδομών, όχι όμως στην ιδιοκτησία ε, των δημοσίων υποδομών. Και ξέρετε ότι αυτό το έχουμε πει κατ' επανάληψη και από το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, αλλά και με μελέτες που έχουν γίνει όλοι οι οικονομολόγοι μέχρι σήμερα. Ότι δηλαδή πρέπει να μπούμε σε μια φάση ορθολογικής αξιοποίησης τη δημόσια περιουσία. Άρα λοιπόν αυτά είναι θετικά στοιχεία προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτά τα κρατούμε ε, σαν μία υποθήκη του Πρωθυπουργού που περιμένουμε να δούμε την εξέλιξη ναι, της. Ναι, αξιοποίηση ακριβώς της ελληνικής περιουσίας είχαν πει και οι προηγούμενοι και εννοούσαν ξεπούλημα. Γιατί αυτό δηλαδή είναι, βλέπεις ότι ε, ε, υπάρχουν τρόποι να αξιοποιήσει την ελληνική περιουσία, υπάρχουν τρόποι να χρησιμοποιήσεις ε, ελληνικά περιουσιακά στοιχεία. Δηλαδή άκουγα σήμερα κάποιους υπουργούς που λέγανε ότι δίνουν τεράστια ποσά σε ενίκεια για παράδειγμα. Ενώ δίπλα υπάρχει ιδιόκτητο κτίριο του κράτου, το οποίο ρημάζει και δεν ασχολείται κανεί. Όπω συνέβη τότε με τη μεταφορά των Υπουργείων. Που ξέρετε, πληρώθηκαν πολλά χρήματα για να ανακαινιστούν αυτά τα κτίρια από παλιά εργοστάσια ή μονάδε που δημιουργήθηκαν για του Ολυμπιακού Αγώνε. Έδωσαν λεφτά, μέχρι αλεξίσφαιρα τζάμια έβαλαν και πατώματα δρύνα. Και στο τέλο τα εγκατέλειψαν. Γιατί, γιατί δεν είχαν το κουράγιο οι, οι πολιτικοί να μετακινηθούν λίγα χιλιόμετρα έξω από το κέντρο τη Αθήνα. Ε, συμφωνώ, είναι όπως ακριβώς τα λέτε ε, αλλά δεν θα ήθελα να παραλείψω να ασχοληθώ με εκείνο το οποίο θέσατε προλίγο και νομίζω ότι το άφησα αναπάντητο, ότι αναφερθήκατε στις δημόσιες επενδύσεις. Σε σχέση με τις δημόσιες επενδύσεις ε, πρέπει να πω ότι είναι ένα από τα τέσσερα στοιχεία του ακαθάριστου του εθνικού προϊόντος μιας χώρας. Ε, θα θυμίσω ε, ότι το ένα από τα τέσσερα στοιχεία είναι η κατανάλωση, το άλλο είναι οι δημόσιες επενδύσεις, το άλλο είναι ε, οι ιδιωτικές επενδύσεις και το άλλο οι εξαγωγές. Θα συγκρίνω την πολιτική των προηγουμένων κυβερνήσεων με τις εξαγγελίες της νέας κυβέρνησης. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις και ιδιαίτερα η προηγούμενη κυβέρνηση, εκείνο το οποίο έκανε είναι ότι επέμενε περισσότερο στο θέμα της αύξησης της κατανάλωσης. Και πράγματι θα θυμάστε ε, ότι... Οι, οι εισαγωγές είχαν κατακλείσει τη χώρα. Έτσι, έτσι. Και θα... εκεί εμφανίζαν δίθεν ανάπτυξη έτσι. από την κατανάλωση των εισαγόμενων. Έχετε απόλυτα Αλλά δίτη. εξαγωγές δεν υπήρχαν, άρα το ισοζύγιο πληρωμών πήγαινε κατά διαβόλου. Και από εκεί και ύστερα δεν υπήρχε και προϊόν που να πουληθεί και να δημιουργείται ανταγωνισμό. Είδαμε λοιπόν τότε, πολύ σωστά το επισημαίνεται, είδαμε λοιπόν τότε μία αιμονή στην αύξηση τη κατανάλωση, αλλά από την άλλη πλευρά είχε κυριολεκτικά μειωθεί το ποσό το οποίο δίναμε για τι δημόσιε επενδύσει, που είναι άλλο ένα στοιχείο του ακαθάριστου εθνικού προϊόντο. Τι λέει τώρα η καινούργια κυβέρνηση, Η καινούργια κυβέρνηση λέει ότι ναι, θα αυξήσω και εγώ την κατανάλωση κάνοντας ακόμα ισχυρότερη την καταναλωτική δυνατότητα του πολίτη. Πώς το κάνω αυτό, με την αύξηση του κατώτατου μισθού, όπως επίσης και την αύξηση ενδεχομένων συντάξεων. Αλλά από την άλλη πλευρά θα ασχοληθώ και με το άλλο κομμάτι, με τον άλλο παράγοντα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, δηλαδή με τις δημόσιες επενδύσεις και ιδιαίτερα εκείνες που θα κάνουν την Ελλάδα στην ουσία ένα απέραντο εργοτάξιο, θα δημιουργήσουν καινούργιες θέσεις εργασίας και βεβαίως θα τονώσουν χιλιάδες υπηρεσίες οι οποίες στην πραγματικότητα συνδέονται με τις δημόσιες επενδύσεις. Άρα λοιπόν βλέπουμε και εδώ αυτά τα δύο στοιχεία να αναδεικνύονται. Όμως κύριε Παπαδόπουλε πρέπει να σας πω ότι από καμία κυβέρνηση ούτε από την προηγούμενη αλλά ούτε και από την παρούσα διαστόματος του Πρωθυπουργού δεν άκουσα να ασχολείται κανείς με το θέμα των εξαγωγών και των ιδιωτικών επενδύσεων που είναι στην πραγματικότητα οι τροφοδότες της ανάπτυξης για αυτή τη χώρα. Και ιδιαίτερα για το θέμα των εξαγωγών. Θα πρέπει να πω ότι για να μπορούμε να μιλάμε για εξαγωγές, θα πρέπει να μιλάμε πρώτα για μια πολιτική τόνωσης των παραγωγικών διαδικασιών και της παραγωγικής δυνατότητας της χώρας. Ιδιαίτερα όσον αφορά την παραγωγή ε, διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων που θα μπορούν να φέρουν πολύτιμο συνάλλαγμα στη χώρα. Από την άλλη πλευρά, όταν μιλάμε για τις ιδιωτικές επενδύσεις, θα πρέπει να κάνουμε ανάμεσα σε εκείνα τα οποία είπε ο Πρωθυπουργός χτες, που, μεταξύ των οποίων και για το καινούριο φορολογικό σύστημα το οποίο μελετάει η κυβέρνηση, θα πρέπει να κάνουμε και άλλα πολλά, όπως την άρση των στρεβλώσεων που εμποδίζουν την αύξηση τη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και άλλα πολλά, να απελευθερώσουμε δηλαδή, τι επιχειρηματικέ δυνάμεις του τόπου. Κρατάω μια ερώτηση που από την πείρα θα μου απαντήσετε, νομίζω, πολύ έτσι να μάθουμε μερικά πράγματα για τι εξαγωγέ προ Αμερική και με, έτσι, ε, με συγκεκριμένο ερώτημα. Για να πάω στην κυρία Άννα που μα τηλεφωνεί από το Τορόντο του Καναδά. Καλησπέρα σα, κυρία Άννα. Ναι, γεια σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με βγάζετε να πω και εγώ δύο λόγια. Σας ακούμε. Για, γιατί πολύ με στενοχωρεί με την Ελλάδα. Βλέπω τα παιδάκια δεν έχουν φαΐ να φάνε. Και πάρα πολύ την πανισμό σε, αυτή την, σε αυτά τα χρόνια. Ούτε εγώ δεν το ζήσα μετά την κατοχή που γεννήθηκα και βλέπω τώρα ο κόσμος να υποφέρει. Ε, εγώ πιστεύω πρέπει όλοι να βοηθήσουμε την πατρίδα μας. Αν μπορεί να ανοιχτεί ένας λογαριασμός όπως το χαμόγελο του παιδιού... ...όλοι μας να συνεισφέρουμε κάτι. Και πιστεύω η Ελλάδα τώρα γράφει ιστορία... ...πρέπει όλοι να σταθούμε δίπλα τη ...να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, καλά και σωστά... ...και να, να, να πάει μπροστά η χώρα. Ε, εμείς ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Ό,τι μπορούμε από εδώ θα κάνουμε. Αλλά πιστεύω και εσείς στην Ελλάδα πρέπει να, 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 να είστε, προσπαθήσουμε κι εμείς. Να είστε τίμοι, γιατί Σωστό. όλοι πληρώνουμε. Εδώ πέρα ο Καναδάς μας ελέγχει. Δεν μπορούμε να βάλω εγώ 10.000 δολάρια στην τράπεζα, θα με ελέγξει, θα μου πει πού τα βρήκε. Πρέπει όλη αυτή την νοοτροπία του Έλληνα, που δεν είναι ελληνική νοοτροπία, είναι, δεν ξέρω από τι είναι υπόλοιπο είναι αυτό, ο Έλληνας έξω στο σύστημα προοδεύει Άρα για το σύστημα μέσα δεν μας βοηθάει και μας κάνει απαταιώνες. Ακριβώς. Έχετε λοιπόν, απόλυτο δίκιο, δίκαιο κυρία Άννα πρέπει γιατί πρέπει έξω να... πρέπει όλη... πράγματι ο Έλληνας ε... προοδεύει όταν σκεφτεί εγώ, κανείς. Εγώ κύριε έρχομαι κάθε χρόνο. Βλέπω πολλούς τίμους αλλά εκείνους θα τους βοηθήσω. Βλέπω όμως και ένα καφεδάκι 7 ευρώ εκεί δεν θα ξαναπάω να το δώσω. Πολύ καλά θα, θα, θα κάνετε. Πρέπει, πρέπει σας παρακαλώ πολύ οι Έλληνες που αγαπάτε την πατρίδα σας να κάνετε ό,τι μπορείτε να πάει μπροστά. Ε, εγώ από παιδί λείπω και την πονάω και την αγαπώ. Ό, να... Αν μπορώ να βάλω και ένα λογαριασμό, να βάλουμε όλοι οι Έλληνε. Θα συστρατευθώ εδώ πέρα να του κάνω να βάλουν κάτι λεφτά στην Ελλάδα. Αν ανοίξει λογαριασμό, θα το κάνουμε. Και είστε Σας Σας ευχαριστώ πολύ... πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρίανα, Άννα. Ε, καλησπέρα στην, στο Τορόντο του Καναδά. Ε... Να είστε καλά, σα αγαπούμε σας. όλοι, είμαστε στο πλευρό σα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άννα. Γράφει ιστορία η Ελλάδα. Η Ελλά... Αν δεν ήταν η Ελλάδα, θα ήμασταν στο φασισμό πάλι πίσω, όλοι μα. Αλλά Έχτε είναι δίκαι. η Ελλάδα που κρατάει. Κρατήστε, εμεί φοβάσαστε. Και στη δραχμή να γυρίσουμε, δεν έχουμε ανάγκη. Το λέει ο εθνικό μα ύμνο, το λέει ο ελίτη με, το... με την ελιά, με το κρασί, με τα ψάρια που έχουμε θα ζήσουμε. Δεν μπορούμε σαν λαό, αρκεί να είμαστε ενωμένο να αγαπούμε την πατρίδα μα. Σα ευχαριστώ πολύ. Ε, γεια να είστε καλά. Καλή, καληνύχτα σα. Καλησπέρα στον Καναδά ευχαριστώ για την πολύ, 7 ώρε νωρίτερα. Ακούσατε. Ήθελα πάρα πολύ να τα πω αυτό. Ευχαριστώ να πάρα είστε Καλά, να είστε καλά. Γεια σα. Γεια σα. Γεια σας. Είδατε οι Έλληνε του Καναδά. Και να προσθέσω και κάτι, κύριε Γραμματίδη. Ε, αυτή τη στιγμή από μια χώρα 10 εκατομμυρίων όπως είναι Ελλάδα υπάρχουν 2.000 καθηγητές πανεπιστημίου στην Αμερική που θεωρείται ότι έχει και αρκετά καλά πανεπιστήμια και είναι και σε πολύ καλά πανεπιστήμια που δείχνει ότι ο Έλληνας έχει ικανότητες και δυνατότητες. Αυτό το κράτος, το ρημάδι που δεν το έχουμε φτιάξει ποτέ από τον καιρό που αυτή η Ελλάδα είναι ανεξάρτητο κράτος είναι αυτό που μας εμποδίζει και είναι αυτό που μας βάζει και σε διαδικασίες να λειτουργούμε και έξω από τη λογική του νόμου γιατί πάνε να ανταρπάξουν από όπου μπορούν, ενώ θα έπρεπε όλοι να, όλους να κατανέμονται τα φορολογικά βάρη και να είμαστε πραγματικά ίσοι στις υποχρεώσεις και στα δικαιώματα. Γιατί αυτή η ιστορία του πελατειακού κράτους, όπως ξέρετε, έχει καταστρέψει κάθε έννοια αξιοκρατίας, αλλά είναι και αντισυνταγματική. Γιατί όταν λέει ότι είσαι ίσος, δεν μπορεί μια θέση να τη δίνουν σε ένα δικό τους και να μην την προκυρήσουν για να έχει και το παιδί μου και το παιδί του διπλανού δικαίωμα να την διεκδικήσει. Τα λάβατε. Κύριε Παπαδόπουλε, η τρεμάμενη όπως θα ακούσατε, από συγκίνηση φωνή της κυρίας που μίλησε δείχνει πράγματι εκείνα τα στοιχεία τα οποία λείπουν σήμερα από την Ελλάδα. Τι έγινε μέσα στα τελευταία χρόνια. Στα τελευταία χρόνια εγκαταλείψαμε αξίες τις οποίες τις γέννησε αυτός ο τόπος. Εγκαταλείψαμε την αξία της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ισονομίας, την οποία την προβλέπει το Σύνταγμα, όλα αυτά τα οποία αναφέρατε, της άμυλας, της επιβράβευσης. Εγκαταλείψαμε ακόμα και τα οράματά μας. Δεν βλέπουμε να έχει όραμα αυτός ο λαός, ο οποίος όμως έχει ανθρώπους που έξω από την Ελλάδα, όπως πολύ σωστά είπατε, μέσα σε συγκεκριμένα θεσμικά πλαίσια, προοδεύει. Αυτά πρέπει να δημιουργήσουν σε όλους μας την ανάγκη να φτιάξουμε ένα καινούριο όραμα για την Ελλάδα. Αυτή την Ελλάδα που οι Έλληνες του εξωτερικού την ζουν εντονότερα από ό,τι τη ζούμε εμείς. Τα συναισθήματά τους και οι αξίες τους είναι κατά πολύ περισσότερο ζωηρά μέσα τους από ό,τι είναι σε εμά. Και αυτό είναι κάτι γιατί εμείς εδώ, οι Ελλαδίτες, εκείνο το οποίο καταφέραμε με τα χρόνια, διαχρονικά, με το πολιτικό σύστημα, με την πελατειακή σχέση που αναφερθήκατε, καταφέραμε να δημιουργήσουμε μια άλλη Ελλάδα, ένα άλλο εθνικό DNA, το οποίο όμως σήμερα καλούμαστε να το πολεμήσουμε οι ίδιοι και να το αλλάξουμε. Αυτή είναι η πρόκληση για την οποία μιλάει η κυρία που μίλησε προλίγου και αυτή είναι μια πρόκληση που είναι απαραίτητη και για μας για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας. Μάλιστα. Πάμε τώρα σε μια μικρή διαφημιστική διακοπή και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.